Καλημέρα. Σάββατο 28 Δεκεμβρίου 2019. Ακόμη μας έμειναν 3 μέρες να τελειώσει αυτός ο χρόνος. Φτιάξτε ένα καφέ για να πάμε να διαβάσουμε το mail αυτής της φίλης που λέει ότι η μαμά μου κρίνει τις σχέσεις μου. Τώρα να δούμε τι κάνει αυτή η μαμά της. Και επειδή μου έχει γράψει η φίλη ότι το vlog θα το δει και η μαμά της, η οποία παρακολουθεί το κανάλι. Έχω λίγο άγχος για να είμαστε ειλικρινείς. Επειδή σε άλλα vlogs λέω, βάρτο και στη μαμά σου να τα ακούσει, βάρτο και στο σύντροφο σου να τα ακούσει, βάρτο και στο φίλο σου να τα ακούσει, αλλά δεν ξέρω αν θα τα ακούσουν. Αυτή η μαμά ξέρω σίγουρα πώς θα τα ακούσει. Πώς θα τα ακούσει το vlog και ίσως θα τα ακούσει και από μένα. Καλημέρα. Κάτι καφέ, τι ωραίο ο καφέ πρωί πρωί. Λοιπόν, γεια σας κυρία Θέκλα Πετρίδου. Ωραίο αυτό. Γεια σου αγάπη μου. Θα ήθελα αρχικά να σας πω ευχαριστώ που αποφασίσατε να ασχοληθείτε με τον κόσμο του YouTube και να μας παραδίδετε καθημερινά τόσο επιμορφωτικά βίντεο. Εγώ ευχαριστώ αγάπη μου. Γέλασε που είπες γεια σας κυρία Δεκέλ Πετρίδη, είναι πολύ επίσημο. Παρακολουθώ τη δουλειά σας και θα ήθελα να παρουσιάσω και εγώ το δικό μου θέμα όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Είμαι μια κοπέλα 25 χρονών. Είσαι νεότατη. Και μεγάλωσα σε μια οικογένεια θρησκευτικής ευλάβειας και ήρεμης ζωής. Παραδέχομαι ότι από τα 18 και μετά ήμουν ιδιαίτερα ζωηρή στην πόλη που πήγα να σπουδάσω, περνώντας από 3 σχέσεις. Τίποτα παραπάνω από αυτά. Γιατί θεωρείς ότι ήσουν ιδιαίτερα ζωηρή όταν πήγες να σπουδάσεις, όταν έκανες 3 σχέσεις. Αν οι σπουδές σου διήρκησαν 4-5 χρόνια και έκανες 3 σχέσεις νέα κοπέλα στη διάρκεια των 4-5 ετών, γιατί να θεωρείς τον εαυτό σου ιδιαίτερα ζωηρή? Μήπως είναι ο τρόπος σκέψης της οικογένειας σου αυτός, είναι συντηρητική πολύ η οικογένειά σου? Για να λες, ήμουν ιδιαίτερα ζωηρή στην πόλη που πήγα να σπουδάσω. Μήπως ήσουν και πολύ καταπιεσμένη προηγουμένως, γιατί εδώ μου έρχεται στο μυαλό μια πραγματική ιστορία μιας οικογένειας που αγαπώ πολύ, που η φίλη μου, η μαμά, είναι πάρα πολύ αυστηρή, εξαιρετικά αυστηρή. Ήταν πάρα πολύ αυστηρή με τα κορίτσια της, με αγόρια της, με όλους. Και εγώ της έλεγα, η γνώμη μου είναι ότι είσαι πάρα πολύ αυστηρή και αυτό θα γυρίσει μπούμεραγκ. Και όντως, όταν πήγαν τα παιδιά της να σπουδάσουν, όλα της τα παιδιά, όταν πήγαν να σπουδάσουν, πέρασαν έτσι από μεγάλη αντίδραση. Έκαναν πράγματα όπως ένα... πώς να το πω... όπως κάποιον που τον έχεις πολύ περιορισμένο και μόλις τον αφήσεις ελεύθερο, ανοίξει το κλουβί να φύγει ένα πουλί που είναι εγκλωβισμένο, δεν ξέρει πώς να πετάσει, πετάει άτσαλα, δεν ξέρω εγώ τι. Εγώ δεν θεωρώ ότι κατά τη διάρκεια των σπουδών, 4, 5, 6 χρόνια που σου κράτησα οι σπουδές, να κάνεις 3 σχέσεις, ούτε αυτό σε καθιστά ιδιαίτερα ζωηρή. Είπαμε ότι οι σχέσεις είναι δοκιμές. Πάμε παρακάτω. Εκείνη, η μάνα μου δηλαδή, όποτε μάθαινε για τις σχέσεις μου, πάντα με πίεζε και με έκανε να νιώθω ότι κάνω κάτι λάθος ή αλλιώς αμαρτία. Αφού και οι 3 ήταν ολοκληρωμένες σχέσεις. Γι' αυτό λες ότι σου ζωηρή που έκανες αμαρτία, που είχες ολοκληρωμένες σχέσεις, μετά που ενηλικιώθηκες. Χωρίσαμε και στις 3 γιατί με φυσικό τρόπο καταλάβαμε ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε δεν μπορούσαμε να συνεχίσουμε και προχωρήσαμε παρακάτω. Αυτά πολύ normal μου ακούγονται. Είπα και προηγουμένως, οι σχέσεις είναι δοκιμές. Κάνουμε μια σχέση για να δοκιμάσουμε αν ταιριάζουμε αυτόν τον άνθρωπο και για να βιώσουμε την νιώτη μας και να βιώσουμε αυτό που το σώμα μας, το οποίο ο Θεός το έφτιαξε αφού η μαμά σου είναι θρήσκα. Ο Θεός μας έχει βάλει το ερωτικό ενστικτό εκεί πέρα. Ο Θεός μας έχει κάνει να θέλουμε να ερωτευόμαστε και να αγαπιόμαστε και να δημιουργούμε ολοκληρωμένες ερωτικές σχέσεις σε ενήλικες. Εδώ και από την εφηβεία τα παιδιά έχουν τέτοιες ορμές. Και όταν μιλούμε για σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, λέμε ότι είναι ένα κομμάτι δύσκολο αυτό να πείσεις τα παιδιά στην εφηβεία, τον οποίο το σώμα είναι έτοιμο για να έχει ολοκληρωμένη σεξουαλική ζωή, ότι ακόμη δεν είναι έτοιμη ψυχοσυναισθηματικά και να περιμένουμε μέχρι να ενηλικιωθούν. Λοιπόν, εγώ φιλενάδα μέχρι τώρα δεν βλέπω κάτι αρνητικό. Τώρα πια γύρισα στον τόπο που μένουν οι δικοί μου, λόγω κάποιων οικονομικών προβλημάτων που τους έχουν βρει τα τελευταία χρόνια. Και λέω λόγω γιατί γύρισα και προσπαθώ να φτιάξω την κατάσταση, καθώς χωρίς να προσπαθώ να περιαυτολογώ, είμαι εργατικό άτομο και βάζω στόχους. Μπράβο αγαπητέ. Όντως τα πράγματα πήγαν καλύτερα και εδώ για να είμαι ειλικρινής, το έδαφος είναι πιο εύφορο για το επάγγελμα που σπούδασα.
Καθώς επίσης έχω ξεκινήσει και εξαποστάσεις στο μεταπτυχιακό μου. Μπράβο, αγάπη μου. Πώς είσαι ζωηρή όταν έχεις κάνει και τη σπουδή σου, κάνεις και το μεταπτυχιακό σου και δουλεύεις κιόλας και προχωράς. Τους τελευταίους 6 μήνες όμως είμαι με ένα παιδί το οποίο είναι κατά 4 χρόνια μεγαλύτερο μου. Εντάξει, μια χαρά. Και δυστυχώς, προφανώς για τη μάνα μου, είναι από άλλη χώρα. Α. Είναι μια σχέση. Δηλαδή, η μαμά σου είναι και συντηρητική, είναι και ρατσιστρία. Τη μένα η δική μου ήταν μόνο συντηρητική, δεν είχα θέμα με τον ρατσισμό. Ο μπαμπάς μου και η μαμά μου δεν είχαν θέμα να μου πούν για τον πατέρα των παιδιών μου που παντρεύτηκα ή μια άλλη σχέση που είχα στην πορεία με κάποιο άνθρωπο που δεν είναι από άλλη χώρα μου, γιατί είναι από άλλη χώρα και σταμάτα και δεν ξέρω εγώ τι. Είναι πολύ συντηρητική η μαμά. Και μαμά, βλέπεις και το κανάλι μας και είσαι και συντηρητική. Γεια σου. Γεια σου εννοώ, γεια σου, όχι φύγε, εννοώ γεια σου. Εδώ είμαστε. Δεν πάμε να κολλάει και κάτι από αυτά που λέμε. Είναι μια σχέση που απολαμβάνω απίστευτα και ερωτεύτηκα τον τρόπο που επικοινωνούμε λεκτικά, συναισθηματικά και εγκεφαλικά από την πρώτη μέρα που γνωριστήκαμε. Περνάμε χρόνο μαζί και προσπαθούμε μαζί να εξελιχθούμε επαγγελματικά. Η μάνα μου όμως έχει άλλη εντύπωση, λέγοντας μου ότι έκανα το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου και ότι θα το μετανιώσω πικρά κάνοντας μια επανελειμμένη αμαρτία. Η αλήθεια πλέον είναι ότι δεν με νοιάζει για το τι πιστεύει. Πώς δεν σε νοιάζει, κόρη, στείλες ολόκληρο το email να κάνουμε θέμα, δεν σε νοιάζει, φυσικά και σε νοιάζει. Νομίζεις ότι δεν σε νοιάζει, προσπαθείς να μην σε νοιάζει. Η αλήθεια πλέον είναι ότι δεν με νοιάζει για το τι πιστεύει, αλλά δεν μπορώ τόσο εύκολα να αντιμετωπίσω το γεγονός ότι χτυπάει εντός εγώ την πίστη μου στο Θεό. Ναι, παραδέχομαι ότι πιστεύω, αλλά δεν θεωρώ ότι κάνω κάτι κακό. Καθώς η πρόθεσή μου δεν είναι κακόβουλη, ούτε προσπαθώ να εκμεταλλευτώ σεξουαλικά αυτό που έχω απέναντί μου. Τέλος πάντων, για να μην μακρηγορώ, έχει μάθει να χτυπάει και σε άλλα θέματα η μάνα μου, κάνοντας με να στεναχωριέμαι για τη σχέση που έχω και κυρίως λέγοντας μου ότι θα γίνω ρεζίλη. Αχ, μαμά. Μαμά, ζούμε στο 2019-2020 σε λίγες μέρες. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Έχει προχωρήσει η κοινωνία. Πριν 50 χρόνια, πριν 30 χρόνια, πριν 40 χρόνια, ήταν όλη τη κοινωνία η κοινωνική προκατάληψη ότι είναι κακό για μια κοπέλα να έχει ολοκληρωμένες σχέσεις πριν από το γάμο. Δεν ήταν μόνο της Εκκλησίας. Και η Εκκλησία, φτιάχνοντας τους κανόνες της, η οποία έτσι για να είμαστε και δίκαιοι και για να είμαστε και ρεαλιστές, πάνε πάνω από 600 χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Έχει πολλούς αιώνες να κάνει ξανά η Οικουμενική Σύνοδο, η Χριστιανική Ορθόδοξη Εκκλησία και να αναθεωρήσει κανόνες. Οι κανόνες αυτοί βάλθηκαν τότε, τον καιρό που ήταν αλλιώς η κοινωνία. Εγώ γνωρίζω μαμά της φίλης που βλέπεις στο κανάλι, πολλούς πνευματικούς, οι οποίοι δείχνουν κατανόηση στη νεολαία και δεν τη γεμίζουν με ενοχές για μια σχέση που μπορεί να έχει μια νέα κοπέλα, ένα νέο κοπέλι πριν να παντρευτούν. Εσύ πώς είσαι τόσο αυστηρή? Και εδώ είναι διπλό το θέμα. Είναι και το προγαμείο σεξ αμαρτάνης και απ' την άλλη θα γίνει ρεζίλη γιατί έχει σχέση με κάποιον που δεν είναι Έλληνας. Μαμά, είσαι πολύ συντηρητική. Είσαι πολύ συντηρητική και κολλάς πάνω σε στερεότυπα. Μένω σε ένα σπίτι κάτω από το δικό τους και θέλω να τον φέρνω να περνάμε χρόνο μαζί. Όταν το άκουσε, μου είπε ότι αν το κάνω αυτό και ολοκληρώνω τη σχέση μου κάτω από τη στέγη της, θα πρέπει να σταματήσει την κοινωνία γιατί είναι μεγάλο αμάρτημα. Όχι, θα σου πω ότι είναι άλλη στέγη. Δεν είναι κάτω από τη στέγη σου. Από τη στέγη μου μένει σε άλλο σπίτι, είναι άλλη στέγη. Τα ξέρω αυτά και από τον πατέρα μου που τα λέει. Ότι αν γνώσει σου στο δικό σου το σπίτι, γίνεται παράνομη σεξουαλική πράξη, που για την Εκκλησία είναι παράνομη σεξουαλική πράξη, οποιαδήποτε δεν γίνεται μέσα στα πλαίσια του γάμου, ότι δεν μπορείς εσύ να κοινωνείς, αλλά είναι στο ίδιο στο σπίτι. Αφού μένεις από κάτω, είναι άλλο σπίτι. Τέλος πάντων, εγώ διαφωνώ με αυτή την άποψη. Ούτως ή άλλως, νομίζω ότι έχετε καταλάβει αυτό το πράγμα. Ότι διαφωνώ με την άποψη να ποινικοποιούμε τις ερωτικές σχέσεις των παιδιών, που η κόρη σου έχει φυσιολογική ερωτική σχέση και φυσιολογικές ερωτικές σχέσεις. Δεν έχουμε ένα κορίτσι τώρα που έρχεται και λέει κάθε βράδυ πίνω τα ποτά μου, μεθάω, κάνω one night stands και κάνω μια ζωή, πώς θα το έλεγαμε, promiscuous θα το λέγαμε στα αγγλικά. Δεν μιλάμε για μια κοπέλα η οποία ίσως έχει εθισμό στις σχέσεις ή εθισμό στο σεξ. Μιλάμε για φυσιολογικές συνθήκες, φυσιολογικές καταστάσεις. Δεν μπορώ, Θέκλα, με έχω κουραστεί. Από τα 16 μου κάνω τον ψυχολόγο της, ακούγοντας όλα τα ψυχολογικά της προβλήματα, όλα τα ψυχολογικά της, τα προβλήματα που είχε με τον πατέρα μου από την ημέρα που γνωρίστηκαν,
είναι παντρεμένη ακόμα, θα ήθελα να ρωτήσουν, ναι, η μαμά είναι παντρεμένη, έχει προβλήματα με τον μπαμπά. Με τα πεθερικά της, με τη μαμά της, με όλα. Γύρισα να βοηθήσω οικονομικά και μάλιστα τη βοήθησα πολύ ψυχολογικά να αντιμετωπίσει μια κατάσταση με κάποιους ανόητους συγγενείς. Δεν το μετανιώνω, αλλά κουράστηκα να κάνω πράγματα και όλο να νιώθω ότι κρίνομαι στον αισθηματικό τομέα. Κουράστηκα αλήθεια. Να πάρετε και δυο του βιβλίου μου «Ψυχολογικός πόλεμος» και να διαβάσετε μαζί με τη μαμά το κεφάλαιο για την έντονη επικριτικότητα. Σε ευχαριστώ που με άκουσες και θα ήθελα πολύ να μου πεις τη γνώμη σου και να τη δει και εκείνη, αφού σε παρακολουθεί καθημερινά σαν και εμένα. Να σε πάντα καλά, με εκτίμηση. Λοιπόν, μαμά, συνέλθε. Συνέλθε. Έχουμε φύγει από τον Μεσαίωνα. Δεν ζούμε στο 1940, δεν ζούμε στο 1821, ζούμε στο 2020. Το κορίτσι σου, με αυτά που γράφει και περιγράφει, είναι καθόλου φυσιολογικό. Είναι άξιο το κορίτσι σου, είναι όριμο και σε παρακαλώ πολύ μην την πολεμάς, μην την επικρίνεις συνέχεια και μην τη χτυπάς σε αυτά που την κρατάνε, στο φιλότιμο, στην πίστη της στο Θεό. Τέτοιου είδους πρακτικές θα την κάνουν να στραφεί ενάντια στο Θεό, εφόσον εσύ είσαι θρήσκα και σε ενδιαφέρει η κόρη σου να έχει σχέση με τον Θεό. Εγώ σου μιλάω και ως μάνα ότι δεν με απασχολεί στο ελάχιστο αν τα παιδιά μου κάνουν σεξ έξω από το γάμο και ότι αυτό είναι αμαρτία και είναι έγκλημα και θα καταστραφεί η ζωή τους. Ξέρεις τι με απασχολεί εμένα τώρα? Ξέρεις τι έχω έγνοια τώρα? Πολύ πλάκα. Αυτές τις μέρες είναι η κόρη μου στον πατέρα της και μιλούσαμε στο Messenger με την πρώην πεθερά μου, με την οποία είμαστε μπέστες που λέει και η κόρη μου. Έχω πολύ καλή σχέση. Και της έγραφα: χαίρομαι πάρα πολύ για την Κυριακή, είμαι πάρα πολύ περήφανη, χαίρομαι πολύ που τα πάει καλά με τις σπουδές της, χαίρομαι πολύ που εξελίσσεται σε μια δυναμική κοπέλα. Και έγραφα στην πρώην πεθερά μου ότι πολλές φορές βλέπω στην Κυριακή εκείνη, γιατί έχει πάει κάποια πολύ ωραία χαρίσματα η πρώην πεθερά μου, τα οποία τα έχει ευτυχώς κληρονομήσει και η κόρη μου. Και της λέω: η μόνη μου έγνοια που έχω είναι να μην παντρευτεί μικρή, όπως παντρευτήκαμε και εμείς, και εγώ παντρευτήκα μικρή, και η πρώην πεθερά μου παντρευτήκε μικρή, και να μην προχωρήσει στη ζωή της όπως μπορεί. Και μου γράφει η πρώην πεθερά μου: μην ανησυχείς, Θέκλα μου. Τα παιδιά σήμερα είναι διαφορετικά από εμάς, είναι καλύτερα από εμάς. Λοιπόν, τα παιδιά μας θέλουμε να έχουν καλύτερη ζωή από εμάς. Όχι να έχουν την ίδια ζωή με εμάς ή παρόμοια ζωή με εμάς. Χαιρόμαστε να χαίρονται τα παιδιά τους. Τώρα, αυτό το κομμάτι με τις προγαμιές σχέσεις ίσως πρέπει να αλλάξει πνευματικό, γιατί γνωρίζω ότι υπάρχουν πνευματικοί οι οποίοι, εξομολόγοι, οι οποίοι δεν έχουν αυτές τις απόψεις που εκφράζεις εσύ. Εγώ προσωπικά το έχω πει πολλές φορές ότι πλέον δεν είμαι θρήσκα. Καταλαβαίνω όμως τους ανθρώπους που είναι θρήσκοι, καταλαβαίνω τους ανθρώπους που θέλουν να ακολουθούν τα διδάγματα της Εκκλησίας και θέλουν να ανήκουν στην Εκκλησία. Διάλεξε όμως να είσαι σε ένα κομμάτι της Εκκλησίας πιο προοδευτικό, σε ένα κομμάτι της Εκκλησίας πιο ανθρώπινο, σε ένα κομμάτι της Εκκλησίας που είναι πιο κοντά στο Θεό μας, που ο Θεός είναι αγάπη. Ο Θεός δεν είναι απόρριψη, δεν είναι επίκριση, είναι αγάπη. Λοιπόν, έχεις την αγάπη μου φίλη και εσύ και η μαμά, και επίσης μαμά, έχει υπόψη σου ότι αν η κόρη μας ή αν ο γιος μας έχει μια σχέση που εμείς βλέπουμε ως μεγαλύτερο, δεν τους κάνει καλό αυτή η σχέση. Ότι μπορεί π.χ. να ανατέριαστη με το τέρι τους ή οτιδήποτε, με το να την πολεμάμε αυτή τη σχέση, το μόνο που καταφέρνουμε είναι να τους κάνουμε να κολλούν ακόμη περισσότερο μαζί. Άρα, ακόμη και δεν τις κάνει ο φίλος της, που δεν ξέρω αν τις κάνει ή όχι, από όσα γράφει φαίνεται πως τις κάνει, αλλά πρέπει να το βιώσει για να δούμε αν τις κάνει ή όχι. Ακόμη και δεν τις κάνει ο φίλος της, με το να πηγαίνεις κόντρα, το μόνο που θα επιτύχεις με μαθηματική ακρίβεια είναι να τους κάνεις να κολλήσουν ακόμη περισσότερο μαζί. Την αγάπη μου και στις γιώσεις σας.